Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Free Press Channel, το κανάλι που είναι αλλεργικό στον βάρβαρο νεοφιλελευθερισμό, στον απάνθρωπο και προδοτικό μητσοταξισμό, στον καταστροφικό νεοταξισμό, αλλά και σε κάθε μορφή βίας, αυταρχισμού και αδίκου από όπου και προέρχονται. Πόσο πιο απατεώνας πια? Φυσικά για τον Μητσοτάκη λέω, που μετά την δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσούρη εξήγηλε προχθές τα υποτίθεται νέα μέτρα για την οπαδική βία. Μόνο που τα ίδια ακριβώς μέτρα είχαν εξαγγελθεί μετά τη δολοφονία του οπαδού του Άρη Άλκη Καμπανού και υποτίθεται ότι ίσχυαν εδώ και 1,5 χρόνο, από πέρσι το Φεβρουάριο. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στην οπαδική βία έστειλε ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας σειρά αυστηρών μέτρων. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε το κλείσιμο των οργανωμένων λεσχών οπαδών. Οι λέσχες των οργανωμένων οπαδών θα κλείσουν. Η ελληνική αστυνομία καταρχήν κλείνει παράνομους συνδέσμους φιλάθλων. Το φιλάθλων σε εισαγωγικά, όπως αντιλαμβάνεστε. Οι λέσχες των οργανωμένων οπαδών θα κλείσουν. Θα δούμε επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας σε συνδέσμους. Οι επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας στους ονομαζόμενους συνδέσμους των ομάδων, και λέω ονομαζόμενους διότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Όσοι δεν έχουν άδεια λειτουργίας, η αστυνομία στις επιχειρήσεις που κάνει θα τους κλείσει. Οι λέσχες των οργανωμένων οπαδών θα κλείσουν. Κάθε ομάδα θα έχει έναν μόνο σύνδεσμο με έδρα πια την επίσημη ΠΑΕ. Έχει ένα κακό ελάττωμα ο Κυριάκος. Εννοεί αυτά που λέει. Η μητέρα και ο αδερφός του Μιχάλη μίλησαν στην κάμερα του Σταρ και τον Βαγγέλη Γκούμα. Να βγάλετε αυτό που έχετε μέσα από την καρδιά σας. Τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε? Πρώτα ζητάω δικαίωση να βρεθεί αυτός που έκανε το παιδί μου αυτό κακό. Και το πρωί το ξημέρωμα 3,5 ώρα ήρθε η αδερφή μου και μου έβγαλε στην αυλή. Και μου λέει το παιδί είναι βαριά χτυπημένο και πήγα στο νοσοκομείο και το έμαθα. Έχει τρελάθηκα εκεί. Ένα παιδί με προσωπικότητα, με πίστη, με τις εικόνες του να διαβάζει το Ευαγγέλιο το βράδυ. Με τα φιλαράκια του, αγαπούσε την ΑΕΚ, αυτό. Τη σχόλασα από τη δουλειά, έκανα μπανάκι, ξεκουράστη λίγο και έφυγε. Μάλιστα, τι σας είπε? Άμα πάω μέσα, λες στην ΑΕΚ, ήξερα ότι είχε αγάπη. Ήθελα να πάω και το καφεδάκι του στην καφετέρια εκεί να κάτσει. Και όλα ήρθανε το πρωί τα μαντάτα. Ναι. Το πρωί θα μάθατε εσείς όλα τι έχει γίνει? Το πρωί το ξημέρωμα που η αδερφή μου τη χτύπησε πάρα πολύ. Στο νοσοκομείο μου το έπανε. Εκεί οι ψυχολόγοι ότι έφυγε το παιδί. Μάλιστα. Εσείς μόλις τον είδατε, καταρρεύσατε, μάθαμε. Κατάρρευσα 2 μέρες στο νοσοκομείο, είπα, τελείωσα. Καλύτερα να τελείωνα, λέω, μαζί με το παιδί. Δεν σταμάτησε η ζωή μου εκεί όταν έχασα το παιδί μου. Τώρα τρέχω. Με κορταφείο, το καντιλάκι, να ανάβω αυτό. Αυτοί μόνο ανθρώποι που δεν είναι, που ήρθαν να μας σκοτώσουν το παιδί. Μόνο ανθρώποι που δεν είναι. Θα δικαιωθεί το παιδί, θα βρεθεί πιστεύω. Ήρθαν από μια ξένη χώρα να σκοτώσουν το παιδί μου. Στο δωμάτιό του είχε πάντα τους Αγίους δίπλα, τη διαθήκη που διάβαζε κάθε βράδυ, είχε πάρα πολύ πίστη στο Θεό. Και την εικόνα της Αγίας Τριάδος, εκεί που τελείωσε το παιδί στο περίπτερο, δίπλα ήταν και η εκκλησία. Και είχα την εικόνα και δεν το ήξερα και το άναβα το καντιλάκι στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή ίσως τη συνέντευξη μας να τη βλέπει και ο άνθρωπος ο οποίος σκότωσε το παιδί σας, βέβαια, το δολοφόνησε. Βέβαια, τι βέβαια. Θέλετε να του πείτε, να κοιτάξετε την κάμερα και να του πείτε? Να κοιτάξει αυτό που έκανε στο παιδί μου. Να μετανιώσει και να μετανιώσει το παιδί, εγώ το χάσα. Τι να πω. Πρέπει να συνεχιστούν οι έρευνες. Πρέπει. Θα πληρώσει για αυτό που έκανε, βέβαια. Απλήρωτος δεν μένει κανένας. Θα πληρώσει για το κακό που έκανε στο παιδί μου. Αντιμόρτης δεν θα μείνει όμως. Όχι, όχι. Ζητάω να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη του αδελφού μου. Είχε πάει για να πιει ένα καφέ με τους φίλους του. Ήταν το σπίτι του το δεύτερο εκεί και μπήκανε αυτοί οι Κροάτες μέσα στο σπίτι του, προσπάθησε να αμυνθεί.
βγήκε και ο πρόεδρος της Κροατίας προσπάθησε με κάποιο τρόπο να τους δικαιολογήσει. Τα ακούσατε όλα αυτά. Τα είδατε. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πιστεύω ότι ενοχλείται από όποιοι λένε τι, από τους προέδρους Κροάτες και τα λοιπά. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή ίσως να μας παρακολουθεί και ο άνθρωπος ο οποίος δολοφόνησε τον αδελφό σας. Τι θέλετε να του πείτε σε αυτόν τον άνθρωπο, να κοιτάξετε την κάμερα και να μου πείτε τι θέλετε να του πείτε? Θέλω να παραδοθεί και όλα μετά στη δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο. Αν η Ρωσία ακολουθούσε την τακτική του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών σε Λιβύη και Ιράκ, τότε δεν θα έμενε ούτε μία πόλη στην Ουκρανία. Ο Βούλγαρος αναλυτής Σδράβκο Ράικοφ δίνει ένα ακόμα χτύπημα στη δυτική προπαγάνδα περί εγκληματία Πούτιν. Както се казва, древните гърци, всички войни започват първо в умовете на хората. Когато вкараш там, когато демонизираш Русия, вкараш там стереотипа, штампата, че Русия е виновна за всичко това, което се случва, а предстоят да се случат много лоши неща, според мен анализ, съпоставка на това, докъде доведе крайната русофобия Германия и Полша, например, доста мощни държави в Европейския съюз, в Евросъюз. Но сега те консумират последиците от тяхната политика на безумното им ръководство, значи, които са изцяло проамерикански марионетки, и министъра на икономиката преди два дена на Германия призна, че Германия очакват 5 изключително тежки години. Това е много меко казано. Германия е катастрофирала държава. А след като Германия е катастрофирала, представете ли си какво става с България? Ние нямаме никакви шансове и причината за това са точно тази банда, която е окупирала властта у нас, антируска, проамериканска, която въобще не се интересува от ценностите на България, от интересите на България. Франция, както целият Запад, включително и САЩ, са съпричастни за тези колосални жертви, които сега в момента дава Украина, украинския народ. Те са съпричастни, а не Русия. Защото ако Русия следваше модела на военни действия, който прилага Америка, примерно и НАТО, в Либия или в Ирак, от Украина до сега един град нямаше да остане. Забравяме едно нещо, което на нас всячески го скриват. Русия наистина провежда специална операция. Русия не е посегнала на нито един украински град, атакува само военни обекти. Не приема Украина за вражеска страна. За Русия това е братски народ, който е объркан и който трябва да му се помогне. Са бомбардировки в точно, прецизно избрани точки. Локални точки. Това са пристанищата, откъдето се вкарват оръжия, западни оръжия. Да. И зърнената сделка, така наречена зърнена сделка, беше използвана точно за това, за да се прекарват наркотици. Украина се превърна в една страна, където се търгува не само с оръжие, но и с наркотици. Обекти, където са разположени дронове и ракети от британските ракети Storm Shadow, които атакуват Крим. Затова Русия бе принудена, особено сега, и те да блокират достъпа на Украина до Черно море. Сас поидопио, оти то епомено видео ине идиетера склиро. Θα δείτε εικόνες από τον άγρια δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. Γι' αυτό νομίζω ότι ο Μπάιντεν πρέπει να δώσει στο Ζελένσκι και άλλα χρήματα. I'm gonna go.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους σας.